μας και με το καλό να ξεκινήσουμε. Κοντά μας από τον τύπο είναι ο κύριος Περιφάνης από το Φως, ο κύριος Ντάρδας από το Πλεχτό, ο κύριος Μιλιδόνης από το Φως πάλι, ο κύριος Ρουμελιώτης από το κανάλι 1, το οποίο σε συμφωνία και με δική τους πρόταση θα παρακολουθεί πολλά θέματα του πειραϊκού ποδοσφαίρου και παιχνίδια και θα τα εκπέμπει από το κανάλι. Μια πρόταση που μας έκανε το κανάλι μέσω του διευθυντή του κυρίου Παρασκευά του Νίκου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήτους θα είναι και θα είναι με δίπλα στο ποδόσφαιρο του Πειραιά και στον αθλητισμό πάντοτε. Ο Τίνος ο Λιόρασης, ναι, από πού είναι Παναγιώτη? Ωραία. Είμαστε γάλλες πολλές, έχουμε πολλές και τώρα δεν μπορούμε. Πάμε να πιούμε καφέ και θα έχουμε φωτογράφο. Λοιπόν, γίνομαι κουραστικός, αλλά είναι για να πάμε καλά. Υπάρχει μία άρνηση των ανθρώπων που έχουν οφειλές. Που έχουν οφειλές, παρότι το λέμε συνέχεια και δεν συνεργάζονται καθόλου. Χάνονται, ναι, θα έρθω. Παιδιά, είναι άδικο, είναι παράτυπο μέσα από τον κανονισμό και τον κάπου. Δεν γίνεται κάποιες ομάδες να έρχονται να πληρώνουν, να ξοφλούνε και κάποιες άλλες να χάνονται. Θα αναγκαστούμε και θα τον τηρήσουμε. Δεν είναι εκφοβισμός. Δεν θέλουμε να μείνει ούτε μία ομάδα έξω και να μην παίξουν τα παιδιά μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να συνεργάζονται τα δύο τρίτα και το ένα τρίτο 8,5 ώρα, να την πουλεύει. Να το ψάχνεις, θα έρθω αύριο, θα έρθω μεθαύριο, θα έρθω από εκεί. Εμείς το είπα και προχθές και ήσασταν όλοι, ότι όποιος έρθει και μιλήσει μαζί μας, κανέναν δεν διώχνουμε, κανέναν δεν πιέζουμε. Η διάθεση είναι. Και τα έξοδα που έχει η ΕΠΣ. Εσείς τη ζείτε την ΕΠΣ, εσείς τη χρειαζόσαστε, τους υπαλλήλους, τα γραφεία. Εμείς οφείλουμε, το έχω πει πολλές φορές, να δουλεύουμε όσο μπορούμε και όσες ώρες έχουμε. Δεν μας βάλατε με το ζόρι και να κάνουμε, να αντιδράμε. Μόνοι μας ζητήσαμε να δουλέψουμε. Όποιος κουραστεί από εμάς θα πει πάω στην πάντα. Φροντίστε σας παρακαλώ και περάξτε που σας τηλεφωνούν υπάλληλοι να βρούμε λύσεις για τα θέματα τα οικονομικά. Ένα θέμα που είπαμε προχτές συνεχίζει, το θέμα ότι η Λεγκέ ανέλαβε το κύπελό μας και θα μας φέρει κάτι μπάλες, το οποίο θα σας καλέσουμε ή όπως περνάτε θα παίρνετε το ποσοστό από τις μπάλες που αντιστοιχεί. Τρεις ομάδες δεν δηλώσανε στο κύπελο. Δύο. Τελικά προτείνω ότι οι μπάλες να χωριστούν όπως πρέπει επί τόσες ομάδες, έστω αυτές οι δύο. Δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση. Όποιος νομίζει ότι θέλει να πει κάτι, ελεύθερα, έχει το δικαίωμα. Άρα προχωράμε, τους περιμένουμε αύριο, Παναγιώτη, να υπογράψουμε τα χαρτιά, να πέσει το πρώτο κάτι λεφτά, ένα πεντακοσάρικο, αλλά να μπουν στα site, να κλικαθούνε, να γραφτεί, να φέρει τις μπαλίτσες, να τις βάλουμε κάτω με τις τσαντούλες, να τις μοιράσουμε και να προχωρήσουμε.
ας αναδηλώσαν ότι εμείς έχουμε διάθεση. Ο Πειραιάς τραβάει, είναι γλυκό μέρος, είναι καλές οι ομάδες μας. Πολλές φορές λέγανε τα τάδε πρωταθλήματα είναι καλύτερα. Τελικά θα δούνε φέτος ότι του Πειραιά το πρωτάθλημα δεν παίζεται σε όλες τις κατηγορίες. Άρα θα βγάλουμε ανακοίνωση και θα γίνουν όλα όπως πρέπει για το θέμα της μπάλες της Λεγκαία. Κάρτες ελευθέρας. Θα σας παρακαλέσω πρώτα τα σωματεία που δικαιούνται δύο κάρτες ελευθέρας. Οι κάρτες βγήκανε, μπορούν να φέρουν τις ταυτότητες, να βγάλουν τα δύο του Προέδρου και του Γραμματέα, του Αντιπροέδρου, ό,τι θέλουν. Με φωτογραφία ή τις παλιές ταυτότητες. Την αφαιρούμε, επί τόπου θα την παίρνουν. Μπορούν να έρθουν να βγάλουν έξτρα για τους υπόλοιπους με μια επιβάρυνση. Οικονομική είναι, Κώστα, τι επιβάρυνση. Ναι, 40 ευρώ. Τα 40 ευρώ, κύριε Μιχάλη, επειδή θέλεις να το ακούσεις, και εμείς οι δυο τσακωνόμαστε για τα οικονομικά αρκετά κάθε μέρα και μόνοι. Και μόλι. Τα βλέπει κι όλα. Πάει και στη Β' και στη Γ' και έτσι, αλλιώς και έτσι. Λοιπόν, η κάρτα η φετινή είναι αυτή. Επειδή θα μοιραστεί στους παρατηρητές, στους πορκέριδες παντού, μην έχετε, μην στεναχωρηθεί κανένας που θα του πούνε δεν περνάτε με την κάρτα. Έχει γίνει με έναν τρόπο για να μην αντιγράφεται με σφραγίδες της Ένωσης και έχουν περαστεί μέσα, οπότε μια που θα γίνει φωτοτυπία φαίνεται αμέσως, δεν μπορεί να κάνει το ανάγλυφο το εσωτερικό στο χαρτί. Το λέω αυτό γιατί όλα γίνονται. Εγώ με το που το είδα λέω γίνει φωτοτυπία. Κοιτάξτε αν κάποιος άνθρωπος, αν κάποιος φίλος έχει μια δυσκολία, να έρθει να μας το πει και να πει δεν μπορώ φέτος από αυτούς που πληρώσαμε. Θα του δώσουμε ταυτότητα να πηγαίνει στο γήπεδο. Πιστοποιήσεις προπονητών, αυτοί που είναι με άδειες της ΕΠΟ, ξέρουν τον τρόπο, έρχονται και την παίρνουν από εδώ, βγάζει ο κύριος Κώστας ταυτότητες. Βγάζουμε και σε αυτούς στις άλλες κατηγορίες που δεν έχουν ακόμα τα παιδιά πάρει μια βοηθού προπονητού για να μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο. Όπως πρέπει να βγάλει και ο φυσιοθεραπευτής όταν υπάρχει και δεν έχει βγάλει ταυτότητα που με ταυτότητά του μπορεί να μπαίνει, έχει το πτυχίο μόνο, πρέπει να βγάλει ταυτότητα. Και βγάζουμε και μασέρ. Για να έχει η ομάδα θέλει ένα μασέρ που βαλάει το φαρμακείο, το βαλιτσάκι και τα λοιπά. Υπάρχει και όρεξη σε πολλά παιδιά, μπορεί να έρθει να πάρει και του μασέρ για να είναι μέσα εκεί, μαζί στον πάγκο. Όσοι πιο πολλοί είναι τόσο καλύτερα, γιατί ορμάνε και μαλώνουν και πέφτουν τα πρόστιμα αβέρτα. Λοιπόν, ελάτε πάρτε. Μπορεί να σηκωθεί όμως ο κύριος Σταματάτος, θα το παρακαλέσω, να λυθεί και αυτό, μόνο λύνεται το στόμα του όταν είμαστε στην ταβέρνα. Και να πει εδώ πέρα όλα τα χαρτιά, τα έχω εδώ, πάρ' τα κύριε Σταματάτο και πες δύο, να σε δούνε κιόλας, να σε δούνε. Δεν σε γνωρίζουν, να μου λέγανε ποιος είναι αυτός, του Υπουργείου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Όπως ξέρετε και ξεκινάμε με το κύπελο στα στάν των ομάδων υπάρχει μια ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία δίνει οδηγίες γενικά πώς θα είναι οι καθαρίσεις, ποιοι μπαίνουν, ποιοι δεν μπαίνουν, ποιοι μπαίνουν με εισιτήριο 5 ευρώ, ποιοι έχουν δικαίωμα του 1 ευρώ.
Βέβαια αυτό δεν σας αφορά εσείς, σας αφορά σαν διοικήσεις των ομάδων, να τα ξέρετε. Το άλλο θέμα, κύριε Σπάθα, σας έδωσα ένα, πώς το λένε, σκονάκι, το οποίο πολλές ομάδες θέλουν να ξέρουν για την... Ναι, θέλουν να ξέρουν, σας κοιτάνε και εκεί και εσάς και εκεί. Θέλουν να ξέρουν τις αμοιβές της διαιτησίας, επειδή υπάρχει η ομάδα Α, Β, Γ κατηγορίας. Είναι ευκαιρία στην γιορτή του πρωταθλήματος να τα πείτε όλα. Βρίσκεται ευκαιρία. Πάμε παρακάτω. Όλα πρέπει να τα πούμε, κύριε Πολέμα. Όλα πρέπει να τα πούμε. Συνεχίστε, συνεχίστε. Θέλω να την κάνεις αύριο μόνος. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Απλώς ήθελα να σας πω για την ανακοίνωση. Μια ώρα θα μιλάμε. Λοιπόν, οι αμοιβές είναι εξημισίας των διαιτητών στα κύπελλα και οι σπράξεις και όλο το ποσό είναι... Όχι αλφα γάμα, όχι. Εντάξει. Η βήτα γάμα. Η βήτα γάμα. Τώρα που ξεκινάμε, ας πάμε καλά, έχουμε εκλογές ενδιάμεσα και βλέπουμε. Μπορεί να βγει κάποιο κόμμα και να πει είναι δωρεάν, τα πληρώνω εγώ. Λοιπόν, όχι είπα κάποιο κόμμα για να κάνουμε λίγο χιούμορ, όχι να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, εκτός και θέλετε να με ρωτήσετε εσείς. Γιάννη. Έλα, Μινά. Μια διευκρίνηση. Είπες η Λεγκαία είναι χορηγός στο κύπελλο, τι είναι. Ναι, ναι. Άρα εμείς παίζουμε πάλι Λεγκαία ή όχι. Μινά, το είπα. Ότι η ομάδα θα μοιράσει... Άλλο λέω. Παίζουμε μπάλες στο κύπελλο με Λεγκαία. Όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί χορηγό αυτό σημαίνει αυτό. Άκου, δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά θα σας δώσουμε μπάλες και καλή βοήθεια. Αχ, κράτα μία-δύο και πέσε. Μόλις δεν σου πάει η μπάλα, τα ξέρεις. Όλοι έχουμε παίξει εδώ μέσα που είμαστε. Τη τραβάς και μια κλωτσά και σου κάνει μια άλλη που νομίζω ότι σου κάνει τα κέφια. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, Βασίλη. Όλα μας πειράζουν. Άλλος φοράει το ίδιο σόβρακο κάθε παιχνίδι. Δεν ήθελε άλλο. Αυτό αλλάζει και το φοράει. Θα σας παρακαλέσω ειδικά για τις ταυτότητες να περάσετε, να τις πάρετε, να φέρετε και να τις τακτοποιήσετε και αν θέλετε να βγάλετε και κάτι, πάλι τα λεφτά πάνε στον κουμπαρά. Κλείνουμε τις πόρτες εμείς κάθε τόσο και τα κάνουμε μοιρασά. Και να έρθείτε. Ο φίλος μου ο Κώστας έχει άγχος. Εσύ δεν μιλάς, σταμάτα. Λοιπόν, εσύ δεν μιλάς για το λέει ο Κώστας. Ο φίλος μου Κώστας έχει άγχος και πραγματικά, γιατί έχουμε ομάδες. Σήμερα δεν έφυγε, λέω για τους εαυτούς μας, μπορεί δεν κάναμε και κάτι, εδώ παρέα είμαστε. Δεν έφυγε, όλη μέρα να το βλέπει, να το ξαναβλέπει, ποιος θα παίξει εδώ, ποιος θα παίξει εκεί. Λέγε ρε Μιχάλη Μαστρό συνέχεια. Θέλω μία ερώτηση, μία τοποθέτηση. Ναι. Μία ματινάδα. Αν είναι, για το κύπελο ναι. Τίποτα άλλο δεν συζητείτε. Λοιπόν, στο τέλος. Η ερώτηση. Πρώτο, πού είναι ο πρόεδρος. Τελείως η ερώτηση. Δεύτερο, αντί για δύο ταυτότητες τη δωρεάν για τα δεύτερα και θα μένει που δεν τα σήμα, μπορεί να γίνει με τρεις. Και με την άλλα για να τελειώνουμε, ο Κουτσουπάκης έγραφε μπόλικα περαισέβια, ώσπου να δει το Μουσελίε τι στα λευτέρια. Λοιπόν, ωραία ήταν η ματινάδα. Ευχάριστη. Τα υπόλοιπα έχουν πάρθει αποφάσεις και έτσι είναι. Κώστα, σε σένα. Κάτσε γιατί θα έρθει η τηλεόραση, σε πάρει. Καταράκτης, μάρει καλή, καταράκτης, μα τι να έχουν άκουσες. Έλα μου, εντάξει, μ' ακούνε, μ' ακούνε. Καλησπέρα, παιδιά. Σιγά σιγά προχωράμε για το Γολγοθά του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Σιγά σιγά και σήμερα όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Προτού όμως
ξεκινήσουμε και αφού νοητήσουμε και εδώ τους πατριάρχηδες που προβλητά μου νοητήσανε. Ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια. Για το κύπελο, η ομάδα μάλλον σε εντός Ολυμπιάδα που έχει πληρωθεί με τον Εθνικό και όποιος προβληθεί από τον Ιτυριάδο Φίλα που έχει πληρωθεί με τον Αυτρόμητο, λόγω του ότι η κλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής γίνεται την Πέμπτη, μπορεί να ξεκινήσει η ΓΑΜΑ Εθνική στις 27, που εκείνη την ημέρα έχουμε βάλει και εμείς τη δεύτερη αγωνιστική κυπέλλου. Εάν γίνουν έτσι τα πράγματα στην ΕΠΟ, που όλοι ξέρετε τι έχει γίνει στην ΕΠΟ για την κλήρωση κυπέλλου και για την κλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όλοι ξέρετε τι έχει γίνει. Εάν γίνουν τα πράγματα έτσι, τα δύο αυτά παιχνίδια θα γίνουν Σάββατο 19 του μήνα. Τα δύο αυτά παιχνίδια μόνο θα γίνουν Σάββατο 19 του μήνα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω, παιδιά, και συζητήθηκε πάρα πολύ και στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, και θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ, είναι για τις Ακαδημίες των ομάδων. Σας δηλώνω λοιπόν ότι η ΕΠΟ, ειδικά για την ΑΠΑ κατηγορία, θα θεσμοτήσει εγκύκλιο να είναι υποχρεωτική έστω μία ομάδα στο Πρωτάθλημα και Ακαδημιών της Ένωσης από την επόμενη χρονιά. Θα καταλάβατε ή να το ξαναπώ. Από την επόμενη χρονιά πρέπει μία ομάδα σας, η ΑΠΑ κατηγορία, να συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Υποδομών. Επιμηνύει, δεν ξέρω τα πει η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ τι έχει πει όλες. Μαζοκισμός σε πιάνει, επιμηνύει. Προσδικό για μένα. Άστο, θα το δούμε, ρε. Σας είπε κάτι ο Γιάννης, ο γενικός μας, για τις πιστοποιήσεις. Είχαμε δηλώσει η Ένωση μαζί με τη δήλωση πρωταθλήματος να μας φέρετε τα παρακολουθήρια, τα αιτήματα και τα θέματα της πιστοποίησης προπονητού. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Θα προχωρήσουμε. Για την πιστοποίηση. Οι διπλωματούχοι προπονητές, από πιστοποίηση UEFA C μέχρι και UEFA B, όποιος δεν καταλαβαίνει τι λέω να μου πείτε να σας το εξηγήσω, θα έχουν δικαίωμα να είναι προπονητές στην ΑΒ γάμα κατηγορία. Να το ξαναπώ. Οι προπονητές που έχουν πιστοποίηση από UEFA C μέχρι και το UEFA B έχουν δικαίωμα να είναι προπονητές ΑΒ γάμα κατηγορία. Εντάξει. Για τις πιστοποιήσεις λοιπόν που αρχίζει το πρωτάθλημα του κύπελλου μετάβριο, αρχίζει το κύπελλο μετάβριο, είναι ζήτημα να έχουν κάνει 4 ταυτότητες. Πώς θα κάτσουν οι προπονητές στο κύπελλο, αν η Ένωση εδώ δεν κάνει συμβούλιο να δώσει παράταση 10 με 2 αγωνιστικές, 1 αγωνιστική, 2 αγωνιστικές. Πώς θα μπουν οι προπονητές σας στο γήπεδο. Το έχετε σκεφτεί. Σας έχουμε μοιράσει πριν από πολύ καιρό τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τα προπονητή. Παρακολουθήρια. Μας έχουν φέρει η Έλα Μοσκάτου, η Ειρήνη 2005, Ερμής, Άρης Αμφιάλης, ΑΕ Περάματος, Παλαιρικός, Δόξα Πειραιά, Ένωση... Αντώνη, θες κάτι! Θες κάτι, Αντώνακη! Ναι, ναι. Έλασε, τι κράτου, τι πόδι και μήτας. Ένωση, πού να το ξέρω αυτό δεν πρόκειται. Παρά. Ένωση από ένα κράτη δεν ζρέτη. Καλκιντών, Αστέρια Δραπετσόνας, Αρμενική, Πανησπιακός Κάρπατος, ΑΕ Σαλαμίνας, Ήφερτος, Αμφιάλη, ΑΕ Καραβή Αστέρας, Δίας Κορυδαλού, Πίγασος,
ΑΣΜΑ Νέου Φαλήρου, Άνω Νεάπολη, Προοδευτική, Κερατσίνη, ΚΑΕΒΟΣ ΧΑΤΟΥ, ΑΣΜΑ Δραπετσόνας, Σπίθα, Πανεαπολικός, Νέοι Ευγενίας, Πυραϊκός, Νέοι Δραπετσόνας, Αθλητικός Όμιλος Αιγίδης Τρίου και ΑΣΜΑ Ποντίο. Έχουν στείλει χαρτί παραχωρητή. Όχι, όλα αυτά. Γιατί έφερε τώρα ο Άσο Νέο Φαντήρου και δεν έχει περιορισμίσει, λέω ένα πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Ε, καλά, όλοι θέλουμε να φέρει. Τα διαρκή αιτήματα που ζητήσαμε να μας φέρετε. Έχει φέρει τη Χαραμή για Σάββατο, ο Ήφεστο για Κυριακή, για Έπεράμα το Σάββατο, η Σαλαμινομά Κυριακή, η Δόξα Πειραιά Κυριακή, η Ειρήνη 2005 Σάββατο, ο Ερμής Κυριακή, ο Αϊτός Κορυφαλού Σάββατο, ο Αργωνάτης Σάββατο και ο Μηδουλάτης Κυριακή. Κανένας άλλος. Πέστε μου τι θα βγάλω εγώ μετά. Δεν έχουμε πρόβλημα για αυτό. Δεν έχουμε περιθώριο με την έναν. Αφού έχω αγώνα την Κυριακή, Σαββατοκύριακο. Επειδή πώς θα σας βάλω, πώς τους βάλω. Και πώς θα τους βάλω. Δηλαδή είναι δύσκολο να δούμε να φάξει να λέτε πράγματα Κυριακή. Δεν το καταλαβαίνω. Όπου θέλει να τους γέννησε πέρα το βράδυ, πάνω η αίτηση. Εγώ έκανα μέσα πρώτη. Πώς ξεκινάμε. Έβαλε θέματα, πρέπει να τα λύσουμε στους φίλους μας να ξέρουν τι θα κάνουμε. Το θέμα των παρατηρητών πειραξούσουμε αυτό για τα γήπεδα των παρακορητηρίων είναι σοβαρό. Μην κοιτάτε ότι ξεκινάμε το κύπελο. Έχει δίκιο ο Κώστας. Είναι λόγος στο πρωτάθλημα ενστάσεων. Είναι λόγος ενστάσεων. Όταν το λοιπόν γίνει η ένσταση, θα έρθει να πείτε ρε Κώστα, ρε δίκηση, τι κάνατε. Είναι ένα σοβαρό πράγμα που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Είναι σαν ένα ποδοσφαιριστή που βάζει τιμωρημένο. Αυτό το ότι δεν ενδιαφέρονται ορισμένοι και υπάρχει μια χαλαρότητα, εμείς πρέπει να το πούμε, οι ομάδες είναι δικές σας και οι αποφάσεις είναι δικές σας. Δεν θέλουμε να πείτε ότι δεν σας το είπαμε. Δεν σας συμβουλέψαμε. Το Σαββάτο, την Κυριακή, το λέει ο Κώστας, γιατί θέλει να βγάλει πρόγραμμα, θα δηλώσουν και κάποιες ομάδες και πολύ ορθά είπαν οι ορισμένοι το κύπελο τώρα εντάξει θα το, ας το κάνει, μη σκάει και εκείνο, θα βάλει και να εξυπηρετήσει. Αλλά το πρωτάθλημα παιδιά αρχίζει. Δεν μπορεί, καθόμαστε εδώ μέσα τρεις μήνες και περιμένουμε. Παραχωρητήρια για τους προπονητές, δεν θα μπει κανένα στην Κυριακή. Δεν θα μπει κανένας που δεν έχει φτιάξει τα αυτιά. Μην κρινιάζετε που δεν σας βάλουν και μαλώσετε. Μην κρινιάζετε, δεν θέλουμε να κάνουμε τους κακούς, αλλά τα χαρτιά που μας στείλαν από τη ΜΕΡ, από την ΕΠΟ, αυτός που θα πειράξει πορκέρι, παρατηρητή είναι σαν να πειράξει και τον διευθυντή. Οι ποινές είναι βαριές. Είναι πολύ αυστηρός. Μετά δεν θέλει. Ο πειρατικός έλεγχος, ο πειρατικός κώδικας ΕΠΟ. Πάρα πολύ αυστηρός. Τον στείλαμε. Τον πήρατε όλοι. Εγώ λέω ότι οι μισοί δεν τον πήρατε. Ή όποιος τον πήρε από το κουτάκι του ή τον είδε στο site, τον παράτησε. Θα τον βρείτε μπροστά σας. Δεν είναι τώρα αστεία πράγματα αυτά. Διεκόπη για επεισόδια. Θα τηρηθούν οι κανονισμοί. Νομίζετε όλοι. Πάτε να παίξετε φιλικό επίσημο διεκόπη και τον βάζετε εκεί και του λέτε δεν έχουμε τις φανέλες, δεν έχουμε νούμερα. Αυτές, το ξαναλέω γιατί με όλους σας ζω στην μπάλα,
τις πονηριές έχουμε κάνει όλοι μας. Μας δηλώνανε με το 3 και φοράγαμε το 23. Ξέρετε όμως τώρα πως είναι ο κανονισμός. Έγινε επεισόδια, έγραψε, τιμωρείται η ομάδα. Δεν κάνετε και φύλλα αγώνος. Δεν κάνετε, γύρισαν τα γήπεδα και δεν πηγαίναν. Τον είχατε, τον ντύσατε την τριάδα. Μία ομάδα είχε πάει δευτεία, η άλλη δεν είχε πάει τίποτα. Δεν τα φέραμε οι μεταγραφές, το ξεχάσαμε. Πάει και ο διαιτητής τώρα εκεί. Τιμάζονται και σου λέει τώρα να μην το παίξω το παιχνίδι. Και όπως ο ποδοσφαιριστής Τάκη περιμένει το παιχνιδάκι φιλικό, ό,τι είναι, έτσι και ο διαιτητής το περιμένει. Τίποτα, χαλαρά πολύ. Εμείς όταν γίνονται επεισόδια, μπορεί κάποιοι παίχτες να μην τιμωρηθούν, γιατί ξεγελάσαμε και τον εαυτό μου μέσα και το κόστος το διαιτητή, η ομάδα θα τιμωρηθεί και θα το δείτε. Η ταυτότητα είπα. Πας στην ταυτότητα. Έχουν πάρει ωραίες ποδοσφαιρικές εντολές από τις επιτροπές τους και συνεργασία οι διαιτητές. Και δεν μιλάω με αυτό κύριε Δαβού. Γνωριζόμαστε χρόνια και όπως είπε ο Κώστας ο Πατριάρχης, εσύ και ο παππούς. Ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πρέπει να πάει να μαχαιρώσει κανέναν, οπότε θα κρατήσουμε και ταυτότητα. Λέμε όμως, δεν υπάρχει μια σοβαρότητα του παιχνιδιού. Για πέστε μας κύριε, το όνομά σας δεν πέστε. Και οι ποινές για επεισόδια να ασκήσουν για όλους, για όλους. Ένα δημιουργικός μας. Γιατί πέρσι χτυπήθηκε ο κόμετος στην Αίγινα και χτυπήσα, πρόπερσι, και χτυπήσαμε ένα φύλακα σε καραβή και τιμωρήθηκε η ομάδα. Και δεν τιμωρήθηκε η Αίγινα. Μίτσο μου, συγγνώμη. Αυτά τα δύο χρόνια είμαστε εδώ. Και τρέξαμε και για τα δύο. Και Αντρέας που είναι εκεί και τα άλλα παιδιά. Αλλά εκεί στην Αίγινα δεν είχε γραφτεί τίποτα στο φιλοαγώνα. Ναι, οπότε στην Καραβή έγινε έξω από το γήπεδο. Στην Καραβή δεν έγινε έξω από το γήπεδο. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, η είσοδος και ο ταμείας εκεί είναι έξω από το γήπεδο. Έξω ήταν. Πάταγε έξω. Πάταγε. Έξω. Ρε εσύ που στυχαίσαι και φίλος μου αδελφέ. Γίνεται να πατάει απ' έξω και να είναι ταμεία και να λέμε γιατί πάντα και το δεν ήταν μπροστά απ' έξω. Ρε Αντρέα, μας τρελάνετε. Είχε πει απ' έξω, τι είπα να πει. Κάνει τα δικαιώματά του. Όχι. Τότε το παρέσατε γιατί πάντα για απ' έξω. Συγγνώμη, άμα χτυπηθεί πρόεδρος ομάδος, τι γίνεται κύριε Γιάννη. Άμα χτυπηθεί, πέστε μας. Κας μην το βάλεις στο φυλάγωνος. Άμα χτυπηθεί πρόεδρος και γραφτεί από τον παρατηρητή. Πώς θα γραφτεί, αφού ήταν έξω, όχι στην εξέδρα. Πού να το ξέρουμε εμείς. Πώς θα τρέχουμε. Δηλαδή στην εξέδρα που άρχισε και οποιοδήποτε πρόεδρος. Όχι, όπως το λέμε. Αν πάει στο νοσοκομείο. Μεταξύ των ομάδων. Και καλά τους συστήσατε τότε, αν την πάμε έτσι και τους πλακώσατε. Εδώ είμαστε, ντόπιοι είμαστε. Όλοι μας. Λοιπόν, το ίδιο, έλα. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά. Άσε να τα βγάλουν από μέσα. Θέλω να ξεκινήσουμε. Καθαρίσουμε να βγουν. Θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε. Και όλοι μαζί να ξαναπρώσουμε τα γήπεδα και μετά θα δώσουμε τους κωδικούς και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά. Θα διαβάσουμε λοιπόν τι έχουμε σκεφτεί η Επιτροπή και έχουμε περάσει το τρίτο αρχή μας σήμερα. Και σιγά σιγά, κι αν έχω κάνει λάθος ή αν έχουμε ξεχάσει κάποιο ζευγάρι, εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Στην Α κατηγορία, στον Α όμιλο, ξεκινάμε με το γήπεδο Παραλίας Τζιτζιφιών. Εκεί έχουμε δύο ομάδες, τον Ίκαρο Καλυθέας και τον ΑΟΚ Βαλίρου. Πάμε στο γήπεδο Ρέντι,
Εκεί έχουμε την Ένωση Απόλλωνα Κράτητος Ρέτη και την Νίκη Ρέτη. Πάμε στο γήπεδο Νικαίας. Εκεί έχουμε την Δόξα Πειραιάς και τον Αστέρα Νίκαιας. Το γήπεδο Κορυδαλού έχουμε τον Ερμή Κορυδαλού και την Θεία Αχιλλέας Κορυδαλού. Και τον Αετό. Ο Αετός θα παίξει Σάββατο, έχετε στην έρα του κύριε Μούρα. Σωστά. Και το πέμπτο είναι στο γήπεδο Νικολαίδη Χαλκιδών Αφανηρικός. Προτού προχωρήσω παρακάτω, υπάρχει άλλη περίπτωση. Βλέπετε στα γραφικά σας ή άλλα κατηγορία άλλο άμυλο. Έχουμε κάνει καν λάθος, είμαστε σωστοί. Έχουμε τέσσερις βασικούς κωδικούς. Θα δοθούνε στο γήπεδο Ρέντι, στο γήπεδο Νικαίας, στο γήπεδο Κορυδαλού και στο γήπεδο Νικολαίδη. Υπάρχουν και τρεις βοηθητικοί κωδικοί. Ο ένας θα πάει με κλήρωση στον Ίκαρο Καλυθέα Τζιζικές Αφαλήνου και οι άλλοι δύο θα πάει ένα στη Σαλαμίνα και Αμελάκη και ο άλλος θα πάει ο Ολυμπιάδα Άρης Αμφιάρης, είναι σε διαφορετικό όμιλο αυτοί, θα πάμε σιγά σιγά. Ναι, δεν ξέρω εδώ αν θέλετε να συνεχίσω την άλλη κατηγορία ή να κληρώσουμε την άλλη κατηγορία. Κώστα, κύριε Κώστα, οι καραβοί ποιοι έχουν δηλώσει. Ορίστε. Οι καραβοί ποιοι έχουν δηλώσει άλλη κατηγορία. Είναι άλλος όμιλος, εσύ στο κράτη. Δεν έχει σημασία Σαββάτο. Δεν έχει σημασία. Μόνο η οδηγητρία. Ένα λεπτό κύριε. Κύριε Σοκράτη, μίλησε για τη β' κατηγορία, το β' όμιλο, για την α' κατηγορία, το β' όμιλο. Όχι, γιατί άμα έχει και δύο όμιλο. Ένα λεπτό, μίλησα. Εντάξει. Λοιπόν, για τον πρώτο όμιλο, να προχωρήσουμε στην κλήρωση. Πάμε. Εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση. Στον πρώτο όμιλο, στο γήπεδο της Χαραυγής, από τον πρώτο όμιλο, αυτό είναι κατηγορία, έχει δώσει μόνο η οδηγήτρια. Έχει δίκιο, κύριε Φανιά. Καλά λέει. Καλά το είπε. Δεν είπε κάτι ο άνθρωπος. Απλώς επειδή έχουμε δώσει Σαββάτο, άρα εμείς πηγαίνουμε την Κυριακή. Μπορούσε να έχει δώσει ο καραβάς παραδείγματος χάρη και να μην το ξέραμε. Όταν θα μιλήσουμε για το Β' όμιλο θα τα πούμε μετά. Εντάξει, δεν μιλήσατε σωστά. Δεν μιλήσατε καθόλου για το Β' όμιλο. Σας παρακαλώ πολύ, ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ. Πώς θα δηλώσει ο καραβάς, έχει παραπονητήριο. Εσύ μιλάτε γιατί θέλει παραπονητήριο. Εντάξει, έχει ο καραβάς παραπονητήριο. Θα μπουν μέσα οι κωδικοί 2-10, 4-12, 6-14 και 8-16. Θα κληρώσουμε για το γήπεδο Ρέντι και το μικρό νούμερο θα το πάρει η Ένωση Απόλλων Κράτητος Ρέντι. Συνοηθήκαμε. Τέσσερις. Ευγάνη, τράβησε ένα, σε παρακαλώ. Τραβάμε για το γήπεδο Ρέντι, το μικρό νούμερο το παίρνει η Ένωση Απόλλωνα Κράτητος Ρέντι. 6-14. Το 6 παίρνει η Ένωση Απόλλωνα Κράτητος Ρέντι και το 14 παίρνει η Νίκη Ρέντι. Πάμε για το γήπεδο Νικαίας. Έλα κύριε Μαγκουλή. Το γήπεδο Νικαίας, μην βιάζεστε να το πω, μην ανοίξετε παρακαλώ. Στο γήπεδο Νικαίας έχουμε τη Δόξα Πειραιά και τον Αστέρα Νίκαιας. Το μικρό νούμερο θα την πάρει η Δόξα Πειραιά. Πάμε. Το 2 παίρνει η Δόξα Πειραιά και το 10 παίρνει ο Αστέρας Νίκαιας.
πάμε στο γήπεδο Κορυδαλού. Ερμής Τιένα Αχιλλέας. Το μικρό νούμερο το παίρνει ο Ερμής. Έλα και ο Ερμής. Το μικρό νούμερο το παίρνει ο Ερμής. 8-16. Το νούμερο 8 παίρνει ο Ερμής. Και το νούμερο 16 παίρνει η Θήνα. Τραβάμε και το τέταρτο χωρικό, άνοιξε τον εσύ. Ερμής 8, Θήνα 16. Τραβάμε το τέταρτο, το 4 παίρνει Χαρκιδόνα. Και το 12 ο Φαλήρικος. Να τα διαβάσω παιδιά μέχρι εδώ. Η Ένωση Ρέντι πήρε το νούμερο 6. Ο Ερμής Κορυδαλού πήρε το νούμερο 8. Η Νίκη Ρέντι πήρε το νούμερο 14. Η Δόξα Πειραιά πήρε το νούμερο 2. Ο Αστέρας Νίκαιας πήρε το νούμερο 10. Η Θήνα Αχιλλέα Κορυδαλού πήρε το νούμερο 16. Η Χαλκιδόνα πήρε το νούμερο 4. Και ο Φανηρικός πήρε το νούμερο 12. Είμαστε εντάξει. Θα βάλουμε τώρα παιδιά στην πληρωτήρα τα νούμερα 3, 9, 5, 11 και 7, 15. Θα τραβήξουμε, θα το κάνουμε το πρόγραμμα τώρα, Δημητρή. Το πρώτο μπαλάκι που θα βγει, παιδιά, είναι Ίκαρος Αφανίρου. Το μικρό νούμερο το παίρνει ο Ίκαρος. 3 ο Ίκαρος, 9 ο Αφανίρου. Τώρα τραβάμε απελακιακό σαλαμινομάκι. Στον ένα όμιλο και το άλλο θα πάει στον άλλο όμιλο. 5-11. Το 5 παίρνει παιδιά ο απελακιακός. Στον άλλο. Και το 11 το παίρνει σαλαμινομάκι στον άλλο όμιλο. Ο Μαύρος Αϊτός Ολυμπιάδων. Θα αναφηθώ πάει και το 7-15. Το 7 το παίρνει ο Μαύρος Αϊτός και το 15 ο Άρης Αφιάδης στον άλλο. Το 15 το παίρνει ο Άρης Αφιάδης στο άλλο. Και το 7. Το 7. Ο Μαύρος Αϊτός. Μας παίρνουν τα 4 νούμερα. Πάτε τα 4 νούμερα. Μας παίρνουν τα 4 νούμερα.